συγκλονίζει άγρια δολοφονία γυναίκας με τον σύντροφό της να τη χτυπάει μέχρι θανάτου. Για πες μας, σε παρακαλώ πολύ. Να πούμε ότι το περιστατικό του συγκεκριμένο είχε συνέβη το καλοκαίρι. Ναι. Και όπως φαίνεται, ο 47χρονος σύντροφος της 44χρονης τη χτύπησε μέχρι θανάτου. Η ίδια νοσηλευόταν σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και πέσει και σε κόμμα. Και τελικά άφησε την τελευταία της πνοή τον Οκτώβριο του 2018. Αυτή τη στιγμή ο 47χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία. Ναι. Στην υπόθεση είναι μπλεγμένα και άλλα τρία άτομα. Δύο άντρες ηλικίας 34 και 32 χρονών και μία 23χρονη γυναίκα. Όπως φαίνεται, μετά τον καυγά που είχε το ζευγάρι, ναι, ο 34χρονος κάλεσε το ΕΚΑΒ. Και όταν το ΕΚΑΒ του είπε ότι θα ειδοποιηθεί η αστυνομία, εκεί προσπάθησε η 23χρονη γυναίκα που βρισκόταν και αυτή στο σπίτι να καλύψει το θέμα. Τελικά, όπως φάνηκε έπειτα από έρευνα της αστυνομίας, ο 47χρονος εξέδιδε τη 44χρονη, ναι, και τις έπαιρνε και τις αποσπούσε και μεγάλα χρηματικά ποσά. Ο καυγάς ξεκίνησε το συγκεκριμένο βράδυ, γιατί με έναν άντρα που συνευρέθηκε ερωτικά η 44χρονη, της έδωσε μόνο 10 ευρώ. Και αυτό ξεκίνησε τον καυγά. Ο 47χρονος σύντροφός της φαίνεται ότι τη χτύπησε. Ο Νταβατζής δολοφόνος, θες να πεις. Ναι. Και όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, ήταν ένα ατύχημα. Τη χαστούκησε, η ίδια έπεσε και χτύπησε το κεφάλι της. Και λέει ότι ήταν απλά ένα ατύχημα, ότι δεν ήθελε να της κάνει κακό και δεν ήθελε να της σκοτώσει. Άρα μιλάμε, έχουμε ένα ζευγάρι όπου ο άντρας είναι ο Νταβατζής, ο Νταβατζής της γυναίκας, την οποία την εξέδιδε, του έφερε λιγότερα λεφτά, θεώρησε ότι τον έκλεψε ή έκανε έκπτωση στον πελάτη, τη χτύπησε ή τη σκότωσε. Και είναι και άλλα τρία άτομα μπλεγμένα, που ήταν στο σπίτι μέσα δηλαδή εκείνη την ώρα. Άλλοι δύο άντρες και μία γυναίκα. Αδιανόητα πράγματα. Κύριε Καμπούρη, σε τι κόσμο ζουν? Στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα ζουν. Στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Και με μια κοινωνία έξω ηθικής παρακμής, κύριε Καμπούρη. Και καλά που είστε εδώ και προσπαθούμε να τους ξυπνήσουμε με την εκπομπή σας. Πραγματικά. Πάμε το καταλάβατε για 10 ευρώ ο ελεηνός, ο τρισάθλης, αυτό το κάθαρμα. Το κάθαρμα αυτό. Ο Νταβατζής. Κάθαρμα, κύριε Καμπούρη. Τι να το δίνω. Ο Νταβατζής, ο δολοφόνος. Ο τρισάθλιος δεν φτάνει που έβγαζε. Τι να πω. Τι να πω, δηλαδή. Τι να το κάνεις 10-20 χρόνια φυλακή, κύριε Γαμπούρη. Γιατί να μην τους βάζεις με κεγάλι στον τοίχο και να φεύγουν. Αυτός άμα βγει έξω πάλι δεν θα ξανακάνει. Πάμε γρήγορα στο Ελευθέρη Ζαβλιάρη, γιατί.